Μία εβδομάδα τώρα στα μέσα ενημέρωσης όλης της χώρας κυκλοφορεί και η τελική τεχνική έκθεση των εμπειρογνωμόνων γύρω από το δυστύχημα των Ντεμπόων. Και όταν λέω τελική, αυτή δηλαδή που πήγε στα χέρια της ανάκρισης. Ένα τεχνοκρατικά αμυγός κείμενο με πάρα πολλές πια λεπτομέρειες, μοντέλα προβολές και πολλές διαπιστώσεις. Σήμερα στο στούντιο είναι ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριος Κοκοτσάκης, αφού έκανε το γύρο όλων των κεντρικών μέσων, διότι συζητήθηκε αυτό το πόρισμα, να τον έχουμε σήμερα εδώ, να δούμε μερικά πράγματα που χρήζουν και διευκρινήσεων και επεξηγήσεων καθαρά στο τεχνοκρατικό κομμάτι. Κύριε Κοκοτσάκη, είναι η τελική, είναι 77-78, 79 σελίδες πόρισμα ουσιαστικά. Ναι. Ας την πούμε επικαιροποιημένη, δηλαδή έλαβε υπόψη της όλα τα τελευταία ευρήματα που από την έρευνα μας προέκυψαν, από τη δικογραφία που ήρθε στην αντίληψή μας, αλλά και από την ολοκλήρωση της προσαρμογής του συγκεκριμένου περιστατικού στα τεχνικά μέσα, δηλαδή στα μοντέλα τα οποία προσομοίωσαν και εξέτασαν το φαινόμενο. Άρα έγινε δουλειά όλο αυτό το διάστημα περαιτέρω, δεν ήταν μόνο το φωτογραφικό υλικό ή η συλλογή στοιχείων, είναι και πώς αναλύθηκαν αυτά, σωστά? Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι πλέον η συγκεκριμένη έκθεση δεν αποτελεί έκθεση διαπιστώσεων αλλά έκθεση συμπερασμάτων που είναι αποτέλεσμα αποδείξεων. Είναι όλα αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα. Η κυρίως ομάδα είστε εσείς, ο κύριος Μανώλης Παπαδάκης και ο Ντούβρας ο Νίκος στην Αγγλία. Μάλιστα. Κύριος Παπαδάκης στο Χιούστον, καθηγητής Πανεπιστημίου στο Χιούστον στην Αγγλία, στην Αμερική. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας πάω κατευθείαν στα συμπεράσματα, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τον πολύ κόσμο να ακούσει. Και ξεκινάτε με ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα, το οποίο εν πολλής δεν είχε φωτιστεί γύρω από τις συνθήκες της σύγκρουσης των δύο τρένων. Κάνετε αναφορά για χρήση όλων των συστημάτων παίδησης από πλευράς των οδηγών των εμπορικών μηχανών. Δηλαδή, να το πω απλά, τραβάν χειρόφρενο. Θέλω λιγάκι να σταθείτε σε αυτό, παρακαλώ πολύ. Είστε πεισμένοι ότι συνέβη έτσι? Απόλυτα. Απόλυτα, διότι αν αυτό δεν συνέβαινε, δεν θα συμβεί και τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν επί του πεδίου. Και αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πιστήρια είχαμε βρει από την αρχή και μας εντυπωσιάζανε, αλλά δεν μας δίνανε ερμηνεία. Ψάχναμε να βρούμε πώς ακριβώς θα τα ερμηνεύσουμε. Δηλαδή, από μόνα τους έκραζαν στον τόπο του συμβάντος. Δηλαδή, μια μηχανή ή δύο μηχανές οι οποίες δεν είχαν καύσει και παρουσιαζόντουσαν επίσημα ότι αυτές προκάλεσαν τη φωτιά. Δύο μηχανές οι οποίες στο τελικό σημείο συνάντησης, καταπτώσεως, ήταν πολύ διαφορετικό από το τελικό σημείο σύγκρουσης. Φαινόταν αυτό στις πρώτες φωτογραφίες. Δυστυχώς δεν ερμηνεύτηκε, δεν το παρατήρησαν πολλοί κόσμος. Εμείς το εμβαθύναμε, μας προβλημάτισαν ομάδα, αλλά δεν λέγαμε κάτι με την έννοια να βγούμε να το πούμε, αν δεν είχαμε μπροστά μας, γιατί αυτό που μας έμενε στο τέλος είναι να δούμε την κατάσταση των ιδίων των μηχανοδηγών. Γιατί είναι λογικό και απευθυνόμενος στους θεατές σας και πιστεύοντας, και είμαι σίγουρος ότι έχουν τον κοινό νου, όταν σε αυτές τις ταχύτητες έρθει σε σύγκρουση μια μηχανή με τέτοια σφοδρότητα που έδωσε ένα τέτοιο γεγονός τέτοιας κλίμακας, αντιλαμβάνεται κανείς το πώς θα βρει το ανθρώπινο σώμα σε αυτές τις μηχανές. Όπως ακριβώς το βρήκε στον άτυχο μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Αν ανατρέξει κάποιος λοιπόν στους μηχανοδηγούς της εμπορικής, θα δει ότι το όλο επιχείρημα καταρρύπτεται, καταραίει όλο το σύστημα και όλο το περιστατικό έχει διαφορετική ανάγνωση πλέον, την πραγματικότητα. Οι μηχανοδηγοί λοιπόν της επιβατικής αμαξοστοιχίας, της εμπορικής, είναι λογικό να δουν πρώτοι το τι συμβαίνει, γιατί είναι στην ευθεία, οι άλλοι είναι μέσα στο τούνελ. Και βλέποντας ότι δεν μπορώ εγώ να ξέρω, δεν είμαι παρόν τη στιγμή που το βλέπει και πώς το βλέπει, αλλά αυτό που οποίο προκύπτει με σαφήνεια και περιμέναμε απλά να το επιβεβαιώσουμε μέσα από τη δικογραφία, που φαίνεται ότι από το καταγραφικό, που να πούμε και εδώ ότι δεν το βρήκε το κράτος το καταγραφικό, μετά από απέτηση των συγγενών θυμάτων έγινε, ξέρετε, ο επιτόπου έλεγχος από την μια εταιρεία
την Ανούμπης και βρέθηκε το καταγραφικό που μας έδειξε ότι όντως υπήρξε επαίδηση. Και αυτή η επαίδηση, φανταστείτε τώρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο, ότι έχουμε ένα τρένο που πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα, αλλά είναι ένα βαρύ τρένο. Μεταφέρει τόνους. Οι μηχανές του είναι βαριές. Το ίδιο το τρένο είναι πολύ βαρύ. Και συγκρούεται και πατάει φρένο. Το τρένο αυτό για να σταματήσει, μου είπε ένα σιδηροδρομικό, θέλει περίπου 2 με 2,5 χιλιόμετρα. Και πρέπει να γίνει αργά. Σταδιακά. Σταδιακά. Ναι. Γιατί αν το κάνει γρήγορα δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρουν ότι αν το κάνεις γρήγορα θα εκτροχιαστεί αμέσως. Δεν εκτροχιάζεται όλο το τρένο, εκτροχιάζεται μόνο οι μηχανές. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να πω ούτε εγώ ούτε οι συνεργάτες μου ότι ο μηχανοδηγός το εκτροχίασε επίτηδες. Δεν μπορώ να το ξέρω. Το εκτροχίασε όμως, πατώντας το φρένο. Αυτό έστω είναι. Και αντανακλαστικά. Φυσικά. Είτε ακούσια είτε ακούσια, για σας λέτε προκύπτει ότι είχε εκτροχιαστεί. Αφού προκύπτει από το καταγραφικό. Εγώ τι να πω δηλαδή λιγότερο. Γιατί θίγονται και ενοχλούνται κάποιοι. Η αλήθεια είναι που τους ενοχλεί. Σώνει και καλά, δηλαδή πρέπει να πούμε ψέματα. Ευνοεί τη Hellenic Train ότι ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν υποστεί οι συγγενείς τους αυτόν τον εξευτελισμό που υπέστησαν όλο αυτόν τον καιρό. Ότι πήγαν σε συγκέντρωση συγγενών και κάποιοι κύριοι τους πέταξαν έξω. Ότι είναι δολοφόνοι τα παιδιά τους. Τους πέταξαν έξω από συγκέντρωση. Φυσικά. Φυσικά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αγαπητέ Γιώργο, τι είναι η έρευνα. Μέθοδος ψέματος ή μέθοδος απόδειξης αλήθειας. Εμείς την αλήθεια θέλουμε να αποδείξουμε. Και ξέρετε, δεν ευνοεί ιδιαίτερα την Hellenic Train το γεγονός αυτό. Απέναντίας, την επιβαρύνει. Το ότι ο μηχανοδηγός άσκησε ένα αυτονόητο ότι πάτησε τα φρένα, αποκαθιστά λίγο τη μνήμη του. Και αυτό είναι από το Θεό. Για όνομα του Θεού. Αποδεικνύει όμως και κάτι, και εδώ βλέπω ότι το κράτος ή υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, εμέσως προσπαθούν να πούνε τι. Γιατί ξέρετε, από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι οι μηχανές εξετράψαν τις πορείες τους πολύ πριν τη σύγκρουση, δεν συμμετείχαν στη σύγκρουση. Άρα δεν εκδηλώθηκε η φωτιά στις μηχανές που ισχυρίζεται η ίδια η δικαστική πραγματογνώμονα και κατ' επέκταση είναι η πολιτική ηγεσία που το ισχυρίζεται συνεχώς, που το έχουν κάνει φεϊβολάν. Άρα μάλλον αυτό είναι το σκληρό κομμάτι της έκθεσης. Όλη την κλιμάκωση την εξηγεί. Και ξέρετε κάτι, γιατί βρέθηκαν τεμαχισμένα τα βαγόνια της επιβατικής? Δεν είναι λογικό. Όταν γίνεται η σύγκρουση γίνεται σαλαμοποίηση. Πάει το μπρος, πάει πίσω. Δεν τεμαχίζεται. Κάτι μετέφερε η εμπορική. Πέραν των άλλων μετέφερε και λαμαρίνες. Άρα αν συγκρούνταν οι μηχανές, οι λαμαρίνες θα είχαν ξεχύσει αυτοί που είναι μπροστά τους. Και μπροστά τους ήταν η μηχανή της εμπορικής. Η δεύτερη. Δεν την ξέχυσαν αυτοί. Ό,τι τη συνέβη στο τελικό σημείο που ήρθε η πλατφόρμα μόνο 4 και ακούψε μαζί της με μηδενική ταχύτητα. Άρα, πρακτικά, αν ανασυνθέτοντας το σκηνικό εκείνης μοιραίας στιγμής, μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ότι βλέπουν το φως μέσα στο τούνελ της επιβατικής, οι μηχανοδηγοί της εμπορικής τραβάν φρένο, πατάν φρένο, δεν ξέρω, κάνουν πέδηση. Εκτροχιάζονται οι δύο μηχανές της εμπορικής και μάλιστα εδώ έχετε παρουσιάσει και το ότι έχουν ζευλωθεί οι σιδηρογραμμές της ανόδου, εκεί που δεν κινούταν κανένα. Και πού βρήκαν αυτές οι μηχανές, θα σας πει κάποιος? Διότι έχουν σημεία που φαίνονται χτυπημένες. Δίπλωσαν. Γι' αυτό πήγαν και στο Πρανές, ανέβηκαν σχεδόν στον παράδρομο. Πήγαν από εκεί. Μπορούσαν να έχουν πάει από την άλλη μεριά, που τότε τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Για καλή, ας το πούμε καλή, τέλος πάντων, ήταν σαν να είχαν τη ζωή, δεν είχε καλή τύχη, αλλά είχαν καλή τύχη οι υπόλοιποι όμως. Διότι αν αυτό δεν συνέβαινε, ναι, ο εκτροχιασμός, άρα η πτώση της ταχύτητας της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έδωσε χρόνο στην επιβατική να βγει από το τούνελ. Μπορεί να φανταστεί κανείς αν το περιστατικό αυτό συνέβαινε μες στο τούνελ. Αυτό δηλαδή, κύριε Σαχίνη, πρέπει να το κρύψουμε, επειδή δεν βοηθάει κάποιους. Για όνομα του Θεού. Άρα οι μηχανές εμπορικής δεν συγκρούστηκαν με τοπικά με τη μηχανή της επιβατικής. Εκεί καταλήγεται. Με τον τοίχο συγκρούστηκαν. Με τον τοίχο. Γι' αυτό μείναν και άκαυστες. Αυτό κατά τη γνώμη σας περιόρισε, σχήμα λόγου, αλλά πρέπει να το πω, ενδεχομένως και τον αριθμό νεκρών και τραυματιών. Να σας πω, δυσκόλεψε περισσότερο την τύχη των ανθρώπων που ήταν στο πρώτο, δεύτερο, στο κυλικείο, εν πάση περιπτώσει, της επιβατικής και την ίδια την μηχανή της επιβατικής. Και για ποιο λόγο? Διότι στην σύγκρουση έχουν εμπλακεί πλέον και οι λαμαρίνες, αφού πλέον της εμπορικής προηγείται η πλατφόρμα νούμερο 1, το βαγόνι νούμερο 1, όπως το λένε οι σιδηροδρομικοί στις εμπορικές, το οποίο είναι φορτωμένο
με πολύ βαριές λαμαρίνες που είναι σαν ξηράφια. Αυτές λοιπόν ήδη με την πέδηση έχουν μετακινηθεί μπροστά. Λογικό δεν είναι. Αφού μετακινείς το αυτοκίνητο, πατάς το φρένο, μπροστά πας. Έχουν μετακινηθεί και είναι ασφαλισμένοι με κάτι σειρματόκινα. Γιατί είναι με σειρματόκινα? Διότι η εταιρεία, και δεν μπορώ να καταλάβω που την ευνοεί το πόρισμά μας, την εκαίει ουσιαστικά. Είχε δέσει με σειρματόκινα. Αυτούς που καίει είναι αυτούς που βεβαίωσαν ότι το δέσιμο ήταν ασφαλές. Είναι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες αυτό. Με σειρματόκινα το δέσανε γιατί? Γιατί οι λαμαρίνες που ήταν φορτωμένο το εμπορικό ήταν φαρδύτερες του εύρους, του ωφέλιμου εύρους, δηλαδή του πλάτους της πλατφόρμας. Άρα βγαίνοντας από το πλάι δεν μπορούσαν να δεθούν διαφορετικά παρά μόνο με εξωτερικό δέσιμο. Και είχαν δοθεί με σειρματόκινα. Με την πέδηση αυτά έφυγαν, ύπτανται στον αέρα και βρήκαν όταν έκανε σκαμνάκι το χαμηλότερο εμπόδιο της εμπορικής με τη μηχανή της επιβατικής, που είναι ψηλότερη. Εξωστρακίστηκε λοιπόν, γι' αυτό μην αγκητροχεί στο μέρος εκείνο, γιατί τα άκοψε. Εξωστρακίστηκε στον αέρα και συνάντησε τις λαμαρίνες. Και την πετσόκοψαν, την εμβόλυσαν ουσιαστικά. Το περιστατικό λοιπόν αυτό χειροτέρεψε τα πράγματα για τα πρώτα βαγόνια της επιβατικής. Αλλά έσωσε τα υπόλοιπα. Διότι αν ήταν με τοπική σύγκρουση, όλοι το ξέρετε αυτό. Δεν θα μέναν ανάπαφα τα υπόλοιπα. Θα είχαν τις συνέπειες της σύγκρουσης. Τώρα ήταν απαλλαγμένα, διότι αποκόπηκε το κομμάτι αυτό. Και έτσι η σύγκρουση δεν μεταφέρθηκε βαθμία στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, στο έκτο μέχρι το τελευταίο. Εγώ μίλησα με επιβάτη του πέμπτου βαγονιού. Δεν κατάλαβε τίποτα, μου λέει. Καταλαβαίνετε, αν είχαν συγκρουστεί με αυτό το απίστευτο όγκο των μηχανών της εμπορικής, αν δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Και μέσα στο τούνελ. Και με το δεδομένο ότι θα γινόταν αυτό που έγινε με τα έφλεκτα υλικά, τι θα γινόταν εκεί? Θα έμενε κανείς ζωντανός? Άρα πρακτικά λέτε ότι η σύγκρουση της επιβατηγής, της μηχανής επιβατηγής, γίνεται με το βαγόνι που μεταφέρει τις λαμαρίνες. Δεν το λέμε, το αποδείχνουμε. Ναι, εντάξει, λέτε μέσα στο πόρισμα για να εξηγούμε. Το οποίο βαγόνι με τις λαμαρίνες κόβει τη μηχανή της εμπορικής, κόβει το κουβούκλιο, αυτό εννοώ. Και κόβει και τα πρώτα βαγόνια, έχετε τέτοια εικόνα? Δεν κάνω λογικό ακροβατισμό. Ναι. Υπάρχει στο πεδίο. Μπορεί κανείς εύκολα να το δει. Μπορεί κανείς εύκολα τις φωτογραφίες να δει ότι η πλευρά από την πλευρά των γραμμών, πολλά κομμάτια και των βαγονιών της επιβατικής που έχουν διασωθεί είναι κομμένα από την πλευρά. Είναι σαν να τα κόψε κανείς με κάτι. Αυτό το κάτι είναι μπροστά μας, δεν το βλέπουμε. Είναι λαμαρίνες. Ποιος μπορεί να το αποκλείσει αυτό ότι οι λαμαρίνες δυσκόλεψαν και έφεραν σε χειρότερη κατάσταση των ανθρώπων που ήδη κομματιάστηκαν, που δεν κάηκαν, ας πούμε? Του μπορεί κανείς να το ισχυριστεί? Άρα η απόκρυψη αυτού του γεγονότος θα ήταν για μας έγκλημα, αφού το διαπιστώσαμε. Δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι και γιατί το είδαν. Να δώσουν αυτοί απαντήσεις, όχι εμείς. Πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι κάτι που δεν είχε φωτιστεί ως τώρα. Είτε εκούσια είτε ακούσια, η κίνηση πέδησης των μηχανών της εμπορικής μειώνει, όσο μπορώ να το πούμε αυτό, τον αριθμό νεκρών και τραυματιών στο επιβατικό. Αυτό είναι λογικό επιχείρημα, το οποίο στηρίζεται στην τέχνη και την επιστήμη και στη λογική. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε, γιατί το υπονοήσατε ευθέως, ότι αυτή η προσομοίωση με απόδειξη, διότι έχεις και τις γραμμές στο ρεύμα νόδου στραβωμένες. Σωστά. Αυτό καταγραφεί και κάπου, να δοθεί μια, πέρα από το δικό σας πόρισμα. Αλλού το είδατε? Όχι. Να υπάρχει μια εξήγηση γιατί έχουν στραβώσει? Όχι. Δημοσιεύουν τις φωτογραφίες, αλλά τις αξιολογούν διαφορετικά. Όχι, δεν αναφέρονται σε στρέβλωση των γραμμών. Δεν το εξετάζει κάποιος. Ενώ θα έπρεπε κανονικά. Φυσικά. Όταν ερευνάς. Μάλιστα. Δεν κάνεις διατεταγμένη υπηρεσία. Τα χτυπήματα που έχουν οι δύο μηχανές, μένω λίγο σε αυτό, της εμπορικής, είναι από το κράσπεδο στο πρανές? Ειδικά οι άσπροι, ναι. Μάλιστα. Οι άλλοι έκανε ένα λάμδα και μαζί οι δυο, αφού όταν παρασύρθηκαν, έκανε ένα λάμδα και αναστράφησαν μετά και γύρισαν και φάνηκαν σε αυτό το σημείο. Μα είναι εμφανές. Δεν έχουν καύσει. Ό,τι τους συμβαίνει είναι τα έλαια σιλικών που διασκορπίστηκαν και μαύρησαν λόγω της θερμοκρασίας στον χώρο. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Οπότε, εφόσον ανασυνθέτεται έτσι το σκηνικό, δεν μπορεί να έχει προκύψει έκρηξη και πυρκαγιά από σύγκρουση μετασχηματιστών ελαίου σιλικόνης καταρχήν στο πεδίο. Θα πάμε μετά στο ίστινους. Δηλαδή, αδυνατίζει πλήρως το επιχείρημα, αυτό μου λέτε? Όχι, αδυνατίζει. Εξαφανίζεται. Και δεν καταλαβαίνω ποιοι αντιδρούν εκ των έσω που αντιδρούν. Σε τι τους. Το ότι έχουμε μεταφορά τόσο τόνων εφλέκτων υλικών και να μένουν κάποιοι σε αυτό το θέμα ότι η σύγκρουση. Ναι, εδώ αποδεικνύεται η παράνομη μεταφορά. Διότι εξαφανίζεται το έλαιο σιλικόνης. Άρα, τι ήταν αυτό που το προκάλεσε όλο αυτό το κακό και το χαμό? Εδώ αποδεικνύεται πλέον ότι καταρρύπτεται παντέλος, πέραν των άλλων που έχουμε μέσα όσον αφορά
τη συμπεριφορά του χημείου του κράτους και ένα σωρό που αποδεικνύουμε ότι με τις ψεύτικες βιβλιογραφίες που αναφέρονται και ψεύτικες έρευνες. Εδώ όλα τεινάζονται στον αέρα όσον αφορά τους ισχυρισμούς κάποιων. Αλλά ενισχύεται ότι αυτά τα παιδιά έχουν και αυτά το δικαίωμα να, η ψυχούλα τους να μάθει την πραγματική αλήθεια, όπως έχει και η κοινή γνώμη και όλος ο κόσμος. Δεν κάνουμε διατεταγμένη υπηρεσία. Η έρευνα είναι επί των αποδείξεων. Των υπηδείξεων και όχι τίποτε άλλο. Για να μείνουμε λίγο λοιπόν σε αυτό. Γιατί τελικώς είναι πλάκι το έλαιος σιλικόνης στην ιστορία αυτή εξ αρχής? Και θα σας πει κάποιος ότι εδώ είναι ενσωματωμένο και στην κυρία ανάκριση, με έγγραφα. Τι βρήκατε εδώ? Σωστό. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Τίποτα στην υπόθεση αυτή δεν έχει γίνει σωστά. Όλα έχουν γίνει λάθος. Σωστό είναι αυτό που είπατε εσείς. Στην υπόθεση αυτή έχουν γίνει όλα λάθος από την πρώτη στιγμή. Έχουμε δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι είναι άσχετοι περί την πυρκαγιά. Είναι μηχανικοί. Το λέω ευθέως. Δεν φταίνει άνθρωποι. Ο καθένας έχει την ειδικότητά του. Στον ορισμό λοιπόν, ο πρώτος προανακριτικός υπάλληλος που είναι η αστυνομία ορίζει δύο μηχανικούς να ερευνήσουν. Δεν τους έχει την εντολή να ερευνήσουν την πυρκαγιά. Γιατί ξέρει ότι την υπόθεση αυτή θα την κάνει πυροσβεστή που είναι εντεταλμένο όργανο και θα την κάνει. Την περιγράφει λοιπόν η αστυνομία στην έκθεσή της ότι την έρευνα, αυτό είναι, η έκθεσή της είναι μία τρίτου. Την επόμενη το πρωί. Ουσιαστικά την αναλαμβάνει αυτεπαγγέλλοντος η πυροσβεστή υπηρεσία. Η πυροσβεστή υπηρεσία λοιπόν τα αναλαμβάνει, έχει το δικαίωμα να ορίσει χημικούς, να ορίσει ειδικούς πραγματογνώμονες, να κάνει τα πάντα. Τίποτα από αυτά δεν κάνει η πυροσβεστή υπηρεσία. Απέναντίας, οι δύο μηχανολόγοι που έχουν εντολή να κάνουν κάτι διαφορετικό. Παίρνουν δεύτερη συμπληρωματική έκθεση από τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος ούτε αυτός τους βάζει έρευνα για τη φωτιά, γιατί και αυτός ξέρει τη δουλειά, την έρευνα την κάνει πυροσβεστική. Οκ του θαύματος, η μεν πυροσβεστική δεν κάνει καθόλου έρευνα για τη φωτιά. Οι δε πραγματογνώμονες χωρίς εντολή αποφαίνονται για τη φωτιά. Και οι πυροσβέστες στη συνέχεια που παίρνουν εντολή να ερευνήσουν τη φωτιά ένα μήνα μετά, παίρνουν αυτό που τους λέει το χημείο του κράτους, του οποίου η αποστολή δεν ήταν αυτή, να ερευνήσει ένα μήνα μετά και εμπλέκει το έλαιο σιλικόνης, το οποίο ήταν παντού φυσιολογικά. Αφού ήταν στους μετασχημάτες, δεν θα είναι εκεί. Αλλά ας πούμε, το δεχτώ εγώ ότι η έρευνα είναι μια μέθοδος την οποία αυτοί την εξελογούν έτσι. Ωραία. Γράφουν όμως το εξής και οφείλουν εκεί να είναι πολύ προσεκτικοί. Προσπαθώντας να εμπλέξουν το έλαιο σιλικόνης πολύ περισσότερο, αναφέρουν μια βιβλιογραφία. Στη βιβλιογραφία αναφέρουν την έρευνα κάποιων Κινέζων που λένε, λέει η έρευνα, ότι το έλαιο σιλικόνης θα κάνει αυτά με την παρουσία ηλεκτρικών ακινήσεων. Ένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να δει τη μελέτη αυτή, γιατί πρέπει να είναι μέλος ενός επιστημονικού φορέα, να την κατεβάσει κλπ. Εμείς όμως είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και διαβάζοντας την έρευνα αυτή των Κινέζων επιστήμων, που δεν είναι έρευνα, είναι μια εργασία των ανθρώπων αυτών που παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο. Στο Μεξικό. Οι άνθρωποι μιλούσαν για άλλα πράγματα. Μιλούσαν για ακροδέκτες, ρελιέ δηλαδή, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ακροδέκτες και εμβαπτίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργία τους μέσα στο έλαιο σιλικόνης. Γιατί το έλαιο σιλικόνης είναι ασφαλές, γι' αυτό βαφτίζονται εκεί μέσα. Αυτοί οι διακόπτες όλη την ώρα δουλεύουν με ηλεκτρικές εκενώσεις. Όχι τις τάξεις που είδαμε εκεί, άλλες ηλεκτρικές εκενώσεις. Χιλιάδες καθημερινά, εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Και μπαίνουν στο λάδι, θέλοντας, αυτοί ήθελαν να αποδείξουν, να δούμε την αντοχή του ελαίου στις ηλεκτρικές εκενώσεις κατά τη λειτουργία τους. Και είπαν, καταλήγουν, ότι σε αυτή τη χρήση, όχι στο έλαιο σιλικόνης των μετασχηματιστών, μετά τη 12η χρήση αρχίζει να παλαιώνεται το λάδι, το συγκεκριμένο. Τι σχέση έχει αυτό που περιγράφει η κυρία αυτή από το Γενικό Χημείο με το διερευνούμενο? Όταν αυτό όμως το προβάλλει και το λέει, χωρίς να λέει το περιεχόμενο της έκθεσης, απλά αναφέρει την έκθεση. Το παίρνει ο πυροσβέστης πάρα πολύ εύκολο, το κοτσάρει στην πραγματογνωμοσύνη του, το παίρνουν και οι πραγματογνώμονες, το βάζουν και στη δικιά τους και δέσαμε κόμπο. Ότι το έλαιο σιλικόνης προκάλεσε όλο αυτό. Από μια εργασία που είναι για άσχετο πράγμα. Φυσικά. Μάλιστα. Ο ερευνητής οφείλει. Έγινε βάση όμως συζήτησης η εργασία που είναι επί ασχέτου, ότι συσχετίστηκε με το έλαιο σιλικόνης των μετασχηματιστών. Μάλιστα. Ακριβώς. Α, γι' αυτό πρέπει να απολογηθούμε εμείς που δεν το είδαν? Όχι, βέβαια. Εμείς το αναδείχνουμε απλώς. Ας ψάξουν άλλοι να δουν γιατί. Θέλω να μου πείτε πώς καταλήγετε λοιπόν. Και μάλιστα σε αυτό το πόρισμα, πώς μιλάτε για τόνους, άλλο τα ευρήματα που είχατε, εδώ φαίνεται να έχετε κάνει ογκομέτρηση. Πώς την κάνατε? Πώς την κάναμε τώρα. Λέτε για 10, 12 έως 15 τόνους χοντρικά ξυλόλιο, τολόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, εν πάση περιπτώσει. Πώς καταλήγετε εκεί? Ελπίζω και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μπορεί να γίνει η παρουσίασή μας για να ακούσει και ο κόσμος, γιατί πρέπει να δει μάλλον ο κόσμος, γιατί το να ακούσει δεν είναι εύκολο.
Στην ομάδα συμμετέχουν δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, Έλληνες. Εγώ τους λέω Ελληνάρες, με τον κεφαλαίο της Διασποράς, αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα. Μπήκαν στην έρευνα και με βοήθησαν οικειοθελώς και μόνοι τους, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν και θέλοντας να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Ο Νίκος μας λοιπόν, το λέω Νίκο μας γιατί πραγματικά τον νιώθω έναν άνθρωπο που είναι σε όλους, και αναφέρομαι και στους 30 και στους 57 νεκρούς αυτής της τραγωδίας, να θεωρήσουν ότι ένας συγγενής τους είναι ο Νίκος, ο οποίος κλαίει με τον πόνο τους, πραγματικά κλαίει. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας και ειδικών επί του καύσεων, μηχανολόγος, μηχανικός, μεταλλουργός, μεταλλουργός, αλλά η δουλειά του αποκλειστικά είναι οι καύσεις. Και από την πρώτη στιγμή, θέλοντας αυτός να λύσει το γρίφο αυτού που λέει ο κόσμος μανιτάρι, ο χαμογέλασε και είναι και αυτός της άποψης, όποιος αποδείξει ότι όλες οι λικώνες το έχει κάνει αυτό θα πάρει τον Νόμπελ χημίας. Έτραξε το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι μαθηματικό μοντέλο, το οποίο παίρνει πραγματικά στοιχεία, αναλύει τα βίντεο, παίρνει πραγματικά στοιχεία, γιατί είναι αδιάψευστο. Είναι ένα μοντέλο το οποίο περιγράφει η έκθεσή μας. Ο ίδιος θα σας αναλύσει και θα το κάνει πολύ σύντομα τηλεοπτικά. Μέχρι τώρα δεν είχε αμφισβητηθεί από κανένα. Εγώ, επειδή θέλω να φυλάω και τα ρούχα μου, το έστειλα παντού για να ελεγχθεί πριν το δημοσιεύσουμε. Μεθεπαίνουν όλοι. Αυτό λοιπόν το μοντέλο τρέχει ακριβώς αυτό που βλέπει από δύο διαφορετικές κάμερες και προσπαθεί να το εξηγήσει μαθηματικά. Και στο τέλος να καταλήξει τι είναι αυτό που καίγεται και πέσει ποσότητα. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ, που για μένα είναι πιο εύκολο, γιατί καθίστε το είδος του ως πυροσβέστη, να σας πω ότι όλες οι καύσεις θέλουν οξυγόνο για να καούν. Αυτή είναι η βασική αρχή της έρευνας. Έπρεπε να υπολογίσουν λοιπόν πόσο οξυγόνο κάηκε. Μετράνε την πυρόσφαιρα, αυτή που βλέπουν στην οθόνη. Την απομονώνουν στο μεγαλύτερο εύρος, τη μετράνε με το πυθαγόριο θεώρημα. Κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα. Έχει προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα και στην επιστήμη. Η Ελλάδα μας είναι κορυφαία πάλι μέσω του πυθαγορείου θεωρήματος. Αναλύουν λοιπόν και υπολογίζουν με το ότι αυτή η συγκεκριμένη καύση, χωρίς να προσδιορίσουν το υλικό καύσης, τι χρειάζεται, πόσο οξυγόνο χρειάζεται για να καεί. Βρίσκουν τον αέρα που έχει καεί, το ποσοστό του αέρα είναι 21% του οξυγόνου του, και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο, όταν ξέρουν ότι 140.000 κυβικά μέτρα αέρα κάηκαν σε αυτό που είδαμε στην ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο, προσομοιάζοντας όλα τα καύσιμα τα υγρά, ποια θα μπορούσαν να κάψουν τόσο πολύ αέρα σε τόσο λίγο χρόνο. Και έτσι καταλήξαμε στα παράγωγα των καυσίμων και χρησιμοποιούν το μοντέλο της βενζίνης, γιατί η βενζίνη έχει όλες τις ιδιότητες, μάλλον έχει όλες τις ιδιότητες που έχουν και το ξυλόλιο και το τολόλιο και το βενζόλιο. Γιατί θα έπρεπε να τα μετρήσει το καθένα ξεχωριστά, οι αποκλήσεις είναι ελάχιστες, και έτσι χρησιμοποιούν όλα τα μοντέλα τη βενζίνη. Και έτσι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Το 12K15, ναι, σε λίγες μέρες ή σε ένα μήνα θα βγει ακριβώς. Διότι το μοντέλο συνεχίζει να δουλεύει. Συνεχίζει να δουλεύει για να μικράνει ακόμα το ποσοστό. Δηλαδή το 12 είναι το ελάχιστο και το 15 είναι το περισσότερο. Μπορεί να το βγάλει 15, μπορεί να το βγάλει 14. Αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία είναι 100% βεβαιωμένα και ακριβή. Άρα εδώ έρχεστε ευθέως στην ευθύνη της εταιρείας Hellenic Train, ότι μεταφέρει κάτι μη δηλωμένο. Ακριβώς. Αυτό μου λέτε. Είναι παράνομο φορτίο. Προκύπτει έτσι. Δεν προκύπτει φορτωτικές. Έχει πλαστογραφίσει φορτωτικές. Αυτό είναι. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με βάση αυτό το που είναι βασική διαπίστωση, άρα ο μηχανισμός εδώ πώς λειτουργήσε? Ποιο είναι το μηχανισμό της έκρηξης, πώς λειτουργήσε? Πολύ γρήγορα μας το πείτε. Κοιτάξτε, αυτό δείτε στην έκθεση, έχει αναλυθεί, γιατί τίποτα δεν είναι αποκομμένο από τα πλαστά αυτά βίντεο, μάλλον τα διασκευασμένα βίντεο που πέφτει. Ναι, γιατί ξεφουλκείτε στο πόρισμα, να το πω αυτό, και για τα βίντεο. Ναι, γιατί? Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Εμείς κάνουμε έρευνα επί των στοιχείων. Παρουσίασε στην ελληνική τηλεόραση ένα βίντεο σε δύο κανάλια, διαφορετικό βίντεο από διαφορετικές κάμερες. Ήταν για μας ευχής έργων. Το ένα κανάλι μας το έδωσε και ευχαρίστως, το άλλο όχι. Το βρήκαμε και το παίξαμε, και το παίξαμε εκεί που λέγε κάποιος υπουργός, λέγε ότι θα τα στείλει στο εξωτερικό κλπ. Εμείς το στείλαμε, εν πάση περιπτώσει, πήραμε την απάντηση. Και για τα δύο υπήρξε προφανής προσπάθεια αλλίωσης και πέτυχε η αλλίωση. Μοντάζ δηλαδή. Αλλίωση θα το πω εγώ. Και το μοντάζ αλλίωση είναι. Στο ένα από τα δύο βίντεο, την ώρα που το τρένο θα περνούσε μπροστά από την κάμερα για να εμφανιστούν τα βαγόνια, και για την εμπορική μιλάμε πάντα, έτσι για να βλέπαμε, από τι κουβαλούσε, εν πάση περιπτώσει, πόσα κοντέινερ είχε. Εξαφανίζεται το κομμάτι αυτό, κόβεται. Στο άλλο βίντεο έχουν ρίξει αυτή τη φάσα, πώς τη λέτε εσείς, μπροστά, ναι, και έχει εξαφανίσει. Κατάφεραν όμως και απομόνωσαν, παρότι είχε κοπεί, ένα κομματάκι. Και λέει στο τέλος, καταλήγει το εργαστήριο, ότι λέει, αν αυτό το οποίο παίχτηκε είναι όντως η εμπορική αμαξοστοιχεία, τότε στην πλατφόρμα νούμερο 4 δεν είναι ένα κοντέινερ, αλλά δύο. Απ' τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα κάνω εγώ, δεν είμαι detectives. Ας κάνει κάτι και η δικαιοσύνη. Σωστό.
Στέκεστε λοιπόν στη διαδικασία. Άρα εδώ προκύπτει, με συγχωρείτε, με τόσες μεγάλες ποσότητες, θα σας πει κάποιος ευλόγος, κύριε Κοκοτσάκη. Mm-hmm. Ας πάρω τη χαμηλότερη, 12 τόνους. Πιο χαμηλή, 10 τόνους. Όχι, δεν πάτε πιο χαμηλά, πάτε στο 12. Εγώ το κάνω, δίκη προθέσεων. Ναι. Δεν θα έπρεπε στη συνέχεια να είναι παρανάλωμα του πυρός στην περιοχή. Αυτό θέλω να μας εξηγήσει. Διότι η πυρόσφαιρα κατανάλωσε 10 τόνους. Τόσο θέλει για να γίνει αυτό που έγινε. Λίγο το έχετε. Εδώ λάμψε ο τόπος. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα έκαιγε αυτό το πράγμα στον αέρα. Και άναβε και έσβηνε, άναβε και έσβηνε. Λέει αυτό το ορφοδοτεί το συνεχώς στον αέρα, παρακαλώ. Που σημαίνει φλεγόμενα μικρά τα σωματίδια, ύπτανται, ανάβουν, σβήνουν και μεγαλώνει συνεχώς. Κάνει 7 ακόμα τόσο δευτερόλεπτα και έρχεται στον αέρα. Αυτό κάτι καίγε να κάνει. Δεν θέλει μόνο καύσιμο, θέλει και αέρα. Και έτσι κάηκαν περίπου 10 τόνοι. Αλλά πάλι έμεινε μεγάλη ποσότητα άκαυστη, η οποία έπεσε στο άτυχο τρένο. Η μηχανή είχε προλάβει, είχε εξωστρακιστεί, είχε γίνει κομμάτια και είχε φύγει από το πεδίο. Αλλά ακολουθούσαν τα άτυχα παιδιά. Και αυτή η κουταμάρα να ισχυρίζεται κάποιο ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε μέσα στο εσωτερικό του τρένου. Δηλαδή επιβατικού. Ο κάθε επιβάτη, 40 επιβάτε, κουβαλούσε ο καθένα από 50 κιλά έφλεκτη ύλη. Οι ίδιοι είπαν ότι ήταν 2 τόνου, λέει. Και το κουβάλουσαν επιβάτε ή το είχε η άτυχη υπάλληλο που ήταν στο κυλικείο, η πατριώτησά μα. Η μεσαρίτησα, λέει. Αυτή το είχε δηλαδή και ένα βιτίο μέσα στο κυλικείο 2 τόνων. Γιατί όταν ισχυρίζεσαι, αγαπητέ Γιώργο, ότι η φωτιά ξεκίνησε από το κυλικείο, το οποίο μισό έμεινε άκαυτο και το βρήκε ανούμπη, συντάμια και μηχανή και τα ψηλά. Και το λες εσύ που εκπροσωπείς και τους συγγενείς. Και λες ότι μέσα στο κηλικείο. Και την ίδια ώρα λες ότι είναι 2 τόνοι αυτό. Είναι υγραέριο. Το υγραέριο δεν κάνει πυρόσφαιρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δεχτώ. Ότι η συλλογή σου, ναι. Πώς το καλό του. Πού ήταν αυτό το πράγμα. Το κουβαλούσαν οι επιβάτες. Δηλαδή, αν το χωρίσουμε, ο καθένας κουβαλούσε από 25-30 κιλά. Μαζί με το φαγάκι τους, κουβαλούσε ο καθένας από 25-30 κιλά. Εκτός αν ήταν αυτό που είπε κάποιος άλλος από αυτούς του Μαϊντανούς που γέμισε ελληνική τηλεόραση, ότι ήταν αυτό για τα γκράφιτι. Δηλαδή. Αν ισχυριστείς ότι είναι μέσα στο εσωτερικό η ξεκίνηση η φωτιά, πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις πώς έγινε η πυρόσφαιρα και να πετάσει 5 μετά και κάνα 2 τόνους στον αέρα και όλα καλά. Και το μισό κηλικείο άκαυτο. Και το μισό κηλικείο άκαυτο και τα ψηλά και τα λεφτά μέσα και τα χρήματα. Η ίδια η συμπαθής κατά τα άλλα, η αείμνηστη. Ναι. Συγκεκριμένη υπάλληλο. Συμπατριώτησά μας, λες. Συμπατριώτησά μας. Μπορεί να φανταστεί κανείς ένα τέτοιο γεγονός μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Μπορεί κανείς να το φανταστεί. Τα βαγόνια μεταξύ τους επικοινωνούν. Δεν είναι τείχος. Εσείς πιστεύετε ότι η φωτιά θα περιοριζόταν μόνο στο πρώτο, αυτό θα εκτονωνόταν προς τα πάνω μόνο. Σε όλες τις διευθύνσεις εκτονώνεται. Όλα τα βαγόνια συγκοινωνούν, τα δοχεία είναι. Κανένα παιδί δεν έχει μείνει. Είναι δύσκολο θέμα. Η αλήθεια είναι και μόνο να το συζητάς και πολύ περισσότερα αυτά που έχετε δει. Θέλω να μου πείτε. Τι άλλο είναι κατά τη γνώμη σας από τα κορυφαία των συμπερασμάτων σας σε αυτό το πόρισμα? Στο οποίο πιάνετε τα πάντα, πιάνετε λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ναι. Αλλά τα κορυφαία ποια είναι? Ναι, σας είπα είπατε ότι... υπαίδηση, είπατε το τι μετέφερε η εμπορική παράνομα, το μηχανισμό της σύγκρουσης, την πυρόσφαιρα, τις ποσότητες, τι άλλο? Είπαμε και την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, η οποία διαπιστώνεται σε όλο το μεγαλείο. Εγώ βλέπω μια προσπάθεια στην επόμενη στιγμή, μια προσπάθεια ο χώρος να διαμορφωθεί σαν να εφαρμόζουμε ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή αυτή το τρέξιμο να καθαρίσουμε το χώρο, να διαφορήσουμε ενώ ταυτόχρονα γίνονται έρευνες, εντάξει, μηδενικές είναι οι πιθανότητες να βρεις ένα ζωντανό, αλλά στην πατρίδα μας και ο πεθαμένος έχει μεγαλύτερη αξία πολλές φορές. Γιατί είναι ανήμπορος, δεν μπορεί τον εαυτό του να τον υπερασπίσει. Οι πυροσβέστες δεν μας έχουν συνηθίσει ποτέ για να εγκαταλείπουν ανθρώπους στο πεδίο. Δεν εγκατέλειψαν εδώ, αλλά έστω και ένα κομματάκι να υπάρχει. Το ψάχνουμε. Την ίδια ώρα βλέπετε κανείς προσπάθεια να πάρουν μπάζα, να μεταφέρουν. Μια αλλίωση δηλαδή. Να πάρουν τα τρένα πίσω, να πάρουν τα βαγόνια. Να βλέπουμε στην έκθεσή μας ανθρώπους άσχετους να περιτριγυρούν τα συντρίμια, να μαζεύουν κομμάτια. Με φωτογραφίες τους έχετε εδώ, full face, και μαζεύουν συγκεκριμένα κομμάτια. Τα πάνε, πού πήγαν. Τι κομμάτια είναι αυτά? Εντάξει, εμείς τώρα εδώ κάνουμε μια εκτίμηση ότι αυτό που ψάχνουμε είναι. Το κοντέινερ που μεταφοράς εφλέκτων υλικών, ακούνε κανείς κοντέινερ και λένε τι είναι αυτό το κοντέινερ, εξαϊλώθηκε. Μα κακομοίρηδες, κάντε μια ερώτηση. Πριν το πείτε αυτό, φουκαράδες, κάντε μια ερώτηση. Τι είναι αυτά τα κοντέινερ μεταφοράς εφλέκτων υλικών? Είναι ειδικά κατασκευασμένα. Αν τους συμβεί κάτι, να γίνονται 1000 κομμάτια.
για να μην περιπλανούνται στον αέρα κομμάτια σίδερων και να σκοτώνουν απεριόριστα τον κόσμο. Για να όσο μικρότερη αντίσταση βγάλει σε μια έκρηξη, τόσο λιγότερες είναι οι συνέπειες. Δεν το καταλαβαίνουν. Άρα ζητάμε μικρά τεμάχια, κοντέινερ τα λέμε. Μπορούμε να τα πούμε διαφορετικά. Και κάποιο πάει το μυαλό του ότι είναι κάτι τεράστια κοντέινερ 17 μέτρων. Όχι, 3x4 είναι, 3x6 ή 3x8. Και οι τρεις διαστάσεις μαζί είναι μέχρι 15 τόνους, γιατί είναι καθ' ύψος. Γιατί το ύψος είναι απεριόριστο. Το πλάτος είναι 3 μέτρα και η ανοχή μας είναι 3-4. Αυτό ψάχνουν. Αυτοί που ψάχνουν εκεί μέσα, τι στο καλό ψάχνουν. Και πού τα πήγαν. Εμείς δείχνουμε που τα πήγαν. Τα φορτώσανε κάπου και τα πήρανε. Ωραία, γιατί επί τόσο καιρό τα έχουμε δώσει στην ανάκριση. Δεν τα δώσαμε τώρα. Τώρα αναγκαστήκαμε να τα κάνουμε έκθεση. Και η εκχωμάτωση, γιατί έγινε. Έχετε καταλήξει. Εγώ πάντως αν είχα την πληροφορία και ήμουν επικεφαλής μιας πυροσβεστικής εξόδου και μου λέγανε ότι είχα την υποψία ότι αυτό συνέβαινε, αυτό θα έκανα. Άρα εδώ εφαρμόσαν πρωτόκολλο χημικών, να το πω έτσι εγώ απλά. Εσείς το είπατε. Ναι, εγώ το λέω. Ρωτώ όμως. Εσείς είστε και την ευθύνη. Εσείς είστε όμως και. Είπα, τι θα έκανα εγώ. Ως έμπειρος παλιά στην πυροσβεστική, τι καταλαβαίνετε. Αν ήμουν εγώ εκεί και είχα την υποψία ή μου λέγανε ότι στον χώρο υπάρχουν χημικά, θα έκανα εφαρμογή του πρωτοκόλλου του 2016. Περί προστασίας του ευρύτερου χώρου από χημική μόλυνση. Αυτό θα έκανα αν είχα. Έτσι όπως το είδατε στο πεδίο, η προσομοιάζει στην εφαρμογή τέτοιου. Μην κατηγορηθώ ότι αυτό λέω ότι έγινε. Ναι, εγώ ναι. Τι θα έκανα αν είχα αυτή την πληροφόρηση. Η συγγενή συμπεριφορά, και μπορεί κάποιος να μπει στο βίντεο, στο σύνδεσμο που έχουμε στο link, δεν ξέρω πώς το λέτε αυτά, που έχουμε στην έκθεσή μας, που παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο βίντεο του Reuters, που είναι αναρτημένο στη σελίδα αυτή, στην επικαιροποιημένη, να μπει να το διαβάσει, να έχει υπομονή να κάτσει 3 ώρες να το δει και θα καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο λέω. Είναι ένα βίντεο που δεν μπόρεσε κάποιος να το επηρεάσει. Είναι μια σταθερή κάμερα που είχε στήσει το πρακτορείο αυτό διεθνές, και από εκεί κανείς το πειράσαμε, το κατεβάσαμε, το αγοράσαμε και το δημοσιεύσαμε. Μπορεί κάποιος λοιπόν να το δει ελεύθερα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί είναι ήδη αγορασμένο και έτσι δεν κινδυνεύει κανείς να κατηγορηθεί για κάτι. Αφήνετε και αιχμές για τον τρόπο φωτογράφησης αντικειμένων. Πριν πω αυτό, θα πω λίγο ότι ένα από τα σημαντικά που είναι η ανάλυση των ιατροδικαστικών δεδομένων, τα οποία επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία είπαμε. Είναι, αγαπητέ Γιώργο, το νούμερο 16. Είναι μια κατανομή. Κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει φυσικά. Είναι και εγώ όταν το είδα να μου το ξεπλέκει, είχα μια λογική. Μ' αρέσουν οι αριθμοί και είπα στον καθηγητή: κύριε καθηγητά, έχουμε 30, από τους 30 έχουμε 18, από τους 18 έχουμε 12, από τους 12 έχουμε 6 και οι 6 παρουσίαζαν σημεία ζωής. Οι άλλοι δεν μπορούσαμε να τους δούμε γιατί την κατάσταση του σώματος ήταν τέτοια. Μπορούμε με τα μαθηματικά να βρούμε μια απόδειξη πώς ήταν τελικά οι ζωντανοί. Και είπε κάτι αλλάζει το 16, αλλά δεν το είπε κουτουρού. Λέει: διονυμική κατανομή. Εντάξει, ας κάνουν και κάτι άλλο. Μην τα λέω όλα εγώ, γιατί μπορώ να πω και κάτι που δεν είναι έτσι. Ας ψάξουν να δίνουν τι είναι αυτό το. Φυσικά και ήταν 16. Θα γίνω και ο στέλος μαθηματικός που δεν είμαι και δεν μου αρέσαν κιόλα. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι 16 άνθρωποι κατελήφθησαν. Το φαινόμενο, το φαινόμενο αυτό, είναι λογικό να το συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι λογικό. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι φωτιά ήταν στο κηλίκιο και την ίδια ώρα να λέει ότι 5 άνθρωποι διεσώθησαν από το κηλίκιο. Θα θυμηθώ και νομπλία, θα πηδηχτώ από την παράθυρο. Άλλο σημαντικό, και πάμε μετά στις φωτογραφίες. Άλλο σημαντικό κατά τη γνώμη σας. Είναι σαν να μου λέτε τώρα να κάνω αγαπημένο το έναν παιδί. Όχι. Αλλά από αυτά που αντιλαμβάνεστε ότι. 30 είναι τα συμπεράσματά μας. Που κεφαλή να τα θυμάμαι κιόλα. Εν πάση περιπτώσει, οι ευθύνες των κρατικών, ας πούμε, των πολιτικών εδώ, των κρατικών, ας πούμε, κρατικές, γιατί κράτος είμαστε όλοι. Αρχών ήταν τεράστιες, πολλές μαζεμένες παραλήψεις, πολλές πάρα πολύ μαζεμένες παραλήψεις. Συντονισμένες παραλήψεις. Εσείς σαν να συντονίστηκαν. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ ότι πάντα ποτέ ένα λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί ένα λάθος. Εδώ δεν είδα και καμιά προσπάθεια να διορθωθεί κάποιο λάθος. Και όλα πήραν στραβά. Όλα πήραν στραβά και καταλαβαίνετε ότι ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο και κάτι μήνες, ακόμα είμαστε στη διαδικασία της διερεύνησης. Πιστεύω όμως ότι η έκθεσή μας αυτή, το ξαναλέω, να δοκιμαστεί από επιστήμονες, να κριτικαρηθεί από όλους, να την εξετάσουν, να έχουν άλλη άποψη. Αυτή είναι βέβαια η σωστή διαδικασία, αλλά να είναι ειδική στο χώρο. Όχι ο κάθε τυχάρπαστος. Και να κάνω και μια, να διαμηνήσω και σε ορισμένους που τις τελευταίες ώρες. Εδώ μου υπάρχει ερώτημα ότι υπάρχουν κάποιοι και από τους συγγενείς που ασκούν κριτική. Λένε ότι δεν τους εκπροσωπεί.
Επώνυμα δεν είδα κάποιον, παρά μόνο κάποιον ο οποίος λέει ότι τους εκπροσωπεί. Και λέει αυτό γιατί μίλησα με κάποιους από αυτούς που δήθεν υπογράφουν και μου είπαν άλλα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διαφωνεί με το ότι οι άτυχοι αυτοί οι άνθρωποι μηχανοδηγοί πάτησαν το φρένο. Μα αυτός ο τεχνικός σύμβουλος που επικαλείται που έχει, ο ίδιος το γράφει μέσα. Εντάξει, όταν ξεκοκαλεί μια δικογραφία, ξεκοκάλιζεται. Να μην αφήνει κανένα ψαχνό πάνω. Καταλάβατε. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι τα παιδιά μετέφεραν στις αποσκευές τους υλικό τέτοιου είδους. Διότι όταν λες ότι μέσα στο εσωτερικό της αμαξοστοιχίας της επιβατικής εκδηλώνεται η φωτιά, δύο δεινά συμβαίνουν. Τη μεταφορά των δύο τόνων που ισχυρίζονται κάποιοι ότι μετέφερε, είτε τα παιδιά ή οι επιβάτες τη μεταφέρανε, ή το ίδιο το τρένο. Η επιβατική αμαξοστοιχία που να έχει χώρο να βάλει δύο τόνους. Άρα το κάθε παιδί μετέφερε και από λίγο. Και σε σχέση με τις φωτογραφίσεις, γιατί θεωρείτε ότι κάποιες από αυτές δεν απηχούν την πλήρη αποτύπωση, αλλά μπορεί να έχουν σκηνοθετηθεί? Το γράφετε μέσα στο πόδι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρανυχίδα όλη τη έκθεση. Ναι, προφανώς, αλλά. Ναι. Εδώ τι θέλουμε να αναδείξουμε. Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο είχε εξαφανιστεί. Και είναι το κοντέινερ που ήταν στη φορτωτική, φαίνεται να είναι τοποθετημένο στην πλατφόρμα νούμερο 4. Μπροστά από την οποία, στον κενό χώρο, υποψιαζόμαστε ή λέμε σαφώς πλέον ότι εκεί ήταν το μέρος το οποίο μετέφεραν τα έφλεκτα υλικά. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο κοντέινερ έχει σημαντικά σημάδια πάνω του, όπως φαίνεται στο πεδίο. Έχει μια τρύπα, έχει υποχωρήσει η πόρτα του προς τα μέσα, έχει εθαλώσεις, έχει σημεία ζωγραφισμένα εκτόνωσης πάνω του και θα έλεγε κάποιος ότι αυτό κάπου προστατεύτηκε για να αξιολογηθεί και να ερευνηθεί. Να δούμε η στρέβλωση των σιδήρων του από τι έγινε, από όση μπρος πίσω, να δούμε η εθάλωση αν είναι αποτέλεσμα καύσης ή εκτόνωσης, να δούμε το μαύρισμα ή το κυτρίνισμα ή ο χρωματισμός, είναι ο χρωματισμός της επί... Καλά, το να ισχυρίζεται κάποιος ότι ο χρωματισμός που έχει πάνω στην οροφή του έγινε από την εμπορική αμαξοστοιχεία που είναι 2 μέτρα χαμηλότερη, αυτό τώρα είναι λίγο, τι να πω. Εκτός αν έκανε μια τούμπα το συγκεκριμένο κοντέν και ξαναβρέθηκε πάλι με τα πόδια κάτω. Αυτό λοιπόν εξαφανίστηκε. Στη συνέχεια λοιπόν, ψάχνοντας τη δικογραφία, έβρικαμε αυτή τη φωτογραφία. Είναι στη δικογραφία, είναι η δικιά μας. Και η οποία το εμφανίζει, ενώ έχει τρακαριστεί, έχει κατασκοτωθεί που λέμε, να είναι όλα άψογα μέσα του. Μονόπαντα τοποθετημένα και να είναι άψογα. Η φωτογραφία, ξαναλέω, είναι της δικογραφίας. Και εμείς αναδεικνύουμε την αντίφαση. Ναι, αλλά κάποιοι το γυρίσαν 90 μοίρες και σας είπαν δεν την είδατε σωστά. Εντάξει, τι να κάνω τώρα εγώ, να ερμηνεύσω τον πάτο? Ο πάτος είναι πάτος. Είναι πάτος για να τον πατούμε. Βγαίνει από τη λέξη πάτωμα. Άμα κάνεις τον πάτωμα, δεν μπορεί να έχει ραβδώσει ένα πάτωμα. Αν την κουνήσουμε, δηλαδή την αναποδογυρίσουμε και γίνει ο πάτος οροφή, θα έχουμε το μαγλινό μέρος που λέμε στην Κρήτη, το σώπατο δηλαδή, θα το έχουμε με ραβδώσεις και την οροφή θα την έχουμε τέτοιο. Γίνεται αυτό στα κοντέινερ. Ας πάνε να δούνε πώς είναι ένα κοντέινερ εσωτερικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι μάντες θα ήταν χειρολαβές. Δεν μπορεί να είναι οι μάντες στην οροφή και να είναι στην οροφή προσαρμοσμένοι να μην κρέμονται. Αυτό για ορισμένους που εκεί στην αλλοδαπή που βρίσκονται. Να πω και κάτι για αυτούς. Καθίστε το είδος του, αγαπητέ Γιώργο. Εγώ είμαι πυροσβέστης. Ερμηνεύω τα κομμάτια της φωτιάς, αλλά δεν τα κατέχω όλα. Και έχω βάλει και δύο επιστήμονες δίπλα μου και αυτοί με συμβουλεύουν και δεν στέκομαι με δέος μπροστά τους. Κοιτάξτε, αν περάσουν 3.500 χρόνια και γίνω απολίθωμα, θα μπορεί κάποιος που έχει την ειδικότητα και ελέγχει τα απολιθώματα να πει ότι ήμουν κάποτε δεινόσαυρος. Αυτό σε ποιους απευθύνεται θα καταλάβουν ήδη. Ρωτάει καλόπιστα εδώ πέρα ένας ακροατής σχετικά με τον εκτροχιασμό που είπε ο κύριος Κοκοτσάκης ως απόρρια της αυτόματης μηχανικά, της πέδησης των εμπορικών μηχανών. Θέλω, λέει, να μου εξηγήσει αν μπορεί. Δηλαδή, τράβηξαν φρένο, πάτησαν φρένο στις μηχανές της εμπορικής και τα πίσω βαγόνια χτύπησαν τις μηχανές της επιβατικής, δεν φρέναραν αυτόματα και τα βαγόνια από πίσω όταν φρέναραν, λέει, οι μηχανές? Ναι, στην αρχή αυτό μπορεί να συμβεί. Και ίσως γίνεται στην πολύ σωστή ερώτηση. Ίσως γίνεται στιγμή που κρατάει κλάσματα. Πρέπει να δευτερόλεπτο κρατάει. Καλά, όλα είναι σε κλάσματα. Ναι, ναι, ναι. Ίσως γίνεται στιγμή αρχίζουν πλέον οι λαμαρίνες να παίζουν σπουδαίο ρόλο και αυτές ίσως χτύπησαν και το κοντέινερ. Γιατί δεν πάνε μόνο μπροστά, πάνε και στη συνέχεια στη σύγκρουση, πάνε πίσω πλέον. Αυτό κρατάει ένα δευτερόλεπτο. Σε αυτό το δευτερόλεπτο φεύγουν οι μηχανές, αποκόπτονται τελείως. Άρα συνεχίζει το υπόλοιπο τρένο με την ορμή την οποία έχει, χωρίς φρένα πλέον.
και συγκρούεται με ταχύτητα περίπου στα, υπολογίσαμε ότι από τα 100 χιλιόμετρα που έγινε η πέτηση να έχει φτάσει περίπου στα 89-88 κάπου εκεί. Δηλαδή φεύγουν, όπως και στην επιβατική το ίδιο έγινε, και εκεί αποκόπησαν. Αλλά συνέχισαν να πηγαίνουν για πολύ μεγάλο διάστημα, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνολική απόσταση, αγαπητέ ακροατά, είναι περίπου 153 μέτρα από τη στιγμή που φαντάζομαι ότι πάτησε φρένο μέχρι τη στιγμή που κινητοποιήθηκαν όλοι. Γιατί βάλεις το μήκος. Αυτό βγαίνει απλά από το μήκος των βαγονιών, των μηχανών και το τελικό σημείο. Περίπου 45 μέτρα κράτησε, 26 μέτρα ήταν η πέδηση και 46 μέτρα διαφορά ήταν το ένα σημείο από το άλλο. Άλλος ακροατής που έχει διαβάσει εκτεταμένα την τελική σας έκθεση λέει στη σελίδα 66, κύριε Κοκοτσάκη, στο σημείο που αναγράφεται ότι το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται επίσης, συσσαγωγικά αυτό που λέτε εσείς, από την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα σώματα των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής, σε αντίθεση με την αντίστοιχη κατάσταση του μηχανισμού της εμπορικής, μάλλον λέει παραδρομής βάλατε εμπορικής, ενώ στην επιβατική. Ναι, το έχω δει, δεν μπορώ να το διορθώσω. Ναι, σωστά. Να, το λέω. Όχι, όμως εδώ δείχνει ότι ο κόσμος έχει διαβάσει. Κατάλαβε όμως τι λέει. Αναλυτικά. Αυτή η στάση των σωμάτων σας λέει κάτι. Καταρχάς, ήταν καμένος ο χώρος. Βεβαίως. Ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε, που μ' αρέσει που το έδειξε. Και εγώ το έδωκα εμένα, αλλά το είχα στείλει και δεν μπορούσα να το διορθώσω πλέον. Εντάξει, καταλαβαίνει όμως κάποιος, είναι εύκολο. Είναι ένας αναγραμματισμός. Ακούστε. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ, αλλά να σας πω και κάτι, φίλε μου. Μίλησα με τους γονείς πριν το κάνω αυτό και ζήτησα την άδειά τους. Τους γονείς? Της εμπορικής. Των μηχανοδηγών, μάλιστα. Ναι, ναι. Αγαπητέ Γιώργο, ήταν, λέει, το ωραιότερο δώρο που τους έκανα. Ήταν και μέρες του Πάσχα. Για αυτούς, λέει, παρότι έχασαν τα παιδιά τους, ήταν Ανάσταση. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή όταν τους το είπα. Διότι πολλοί κόσμος τους αντιμετώπιζε, λέει, τα παιδιά τους δολοφόνους και αυτοί ως γονείς δολοφόνων. Τα σώματα, πήρα την άδειά τους για να μπορώ να μιλήσω για την κατάσταση των σωμάτων. Παρότι δεν τους άφησαν να το δουν και αυτοί. Κυδεύτηκαν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο που κυδεύτηκαν και οι υπόλοιποι. Με κλειστά φέρετρα. Τα σώματά τους ήταν ένα κανονικό τροχαίο. Να μην κάνω τη σύγκριση με τον μηχανοδηγό της επιβατικής. Ναι. Σε χειρότερη κατάσταση, φαντάζομαι. Δεν θέλω να την κάνω την περιγραφή, δεν πρέπει. Γιατί μου είπατε ότι πήγαν λαμαρίνες απάντα. Δεν πρέπει να την κάνω. Εντάξει, καταλάβαμε. Απλά λέω στους συγγενείς, όλους τους συγγενείς που έχουν πρόσβαση στη δικογραφία, ότι να μην δουν φωτογραφίες του περιεχομένου, και ίσως ορθά η πολιτεία δεν επέτρεψε στο να ανοιχτούν τα φέρετρα. Όχι ίσως, σωστά, γιατί καθένας πρέπει να μένει με την ανάμνηση, αλλά εμείς που κάνουμε έρευνα δεν επιτρέπεται αυτά τα στοιχεία να τα αγνοούμε. Τα σώματα των μηχανοδικών της εμπορικής αμαξοστοιχίας έχουν σημάδια πάνω τους μόνο ενός απλού τροχαίου, ούτε καν μεγάλου βίαιου τροχαίου. Καμία σχέση με τοπικές συγκρούσεις αυτού του είδους, ούτε καν αυτοκινητιστικές. Είναι σε κατάσταση. Μπορεί κανείς να πει για να πεθαμένο εξαιρετική κατάσταση? Μιλάμε πλέον για το σώμα και όχι για τον άνθρωπο. Ούτε πυρκαγιάς. Ακόμα και η έκφραση του προσώπου. Ναι, ναι. Ούτε πυρκαγιά φαίνεται να είχε. Καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης αν κατά τη γνώμη σας είναι καθοριστικής σημασίας ο τρόπος που λειτουργήσε η ανάκριση. Τουλάχιστον στο προανακριτικό. Δηλαδή, με βάση αυτά που μας λέτε εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι χάθηκε χρόνος, πολύτιμος, έτσι, ψάχνοντας έλαιος σιλικόνης, μιλώντας για μετοπική σύγκρουση των μηχανών εμπορικής και επιβατικής. Όλα αυτά δεν πήγαιναν πίσω στην ιστορία. Από τη στιγμή που έπεσαν στο έλαιος σιλικόνης δεν ξανασχολήθηκαν. Ουσιαστικά η έρευνα για το είδος των γεωμένων υλικών, για όλα αυτά, ξεκίνησε από τον Νοέμβριο που εμφανιστήκαμε εμείς κάποιοι εκεί. Πώς τη λέμε εμείς? Πώς μας λένε, τους ξέρω πώς μας λένε. Συνωμότες. Μάλιστα. Κατάλαβα. Για τα ιατροδικαστικά έχετε να πείτε κάτι? Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα. Εδώ μπορεί να εκφράσουν και κάποιοι τι στενοχωριούνται, αλλά να πω ότι όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, και επειδή ξέρεις εσύ πολύ καλά, αγαπητέ Γιώργο, ότι λόγω της ιδιότητας μου είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ιατροδικαστικά, είχα μια ιδιαίτερη συμπάθεια με προϊστάμενο ιατροδικαστικής
Και έτσι με έχει κάνει ένα μικρό νεκροτόμο πολλές φορές. Το να είμαι στο Μιχαλό Δημητράκη. Ναι, και έχω ο ίδιος αντίληψη το πώς εργάζονται. Κοιτάξτε, δεν ήταν ένα εύκολο περιστατικό για τους ιατροδικαστές. Εκεί που έχουν κάνει λάθος, έχουν κάνει λάθος ότι δεν εφάρμοσαν αυτό το οποίο προβλέπεται. Δηλαδή, να πάνε στον τόπο του περιστατικού. Να ταυτοποιήσουν δηλαδή τις θέσεις των σωμάτων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία στην έρευνα. Γιατί από τις θέσεις που βρέθηκαν τα πτώματα, τα σώματα, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε εμείς που κάνουμε έρευνα για να ερμηνεύσουμε το περιστατικό να καταλάβουμε πολλά πραγματάκια. Δηλαδή, αν θα δούμε ότι ένα σώμα το οποίο είναι στον ίδιο χώρο έχει διαφορετικό βαθμό καύσης από ένα άλλο σώμα, μας δίνει άλλα συμπεράσματα παρά να έχουμε τον ίδιο βαθμό ή να έχουμε την κλίμακα μεταφοράς της φωτιάς. Δηλαδή, αν θα μπορούσα εγώ να ξέρω πόσοι. Αυτό το να προσομοιάζω από τα εισιτήρια που βρέθηκε ο καθένας. Πραγματικά με ξεπερνάει. Είναι τρελό ποιος το ισχυρίζεται αυτό το πράγμα και δυστυχώς υπάρχει έκταση. Δηλαδή από το εισιτήριο, ξέρεις που ήταν, στο κηλικείο πήγαιναν όλοι για να πάρουν ένα καφέ. Ήταν όλοι επιβάτες του κηλικείου. Κανένα επιβάτη δεν έχει το κηλικείο. Ή για να φορτίζουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Και είναι εδώ μια πρόταση που θα κάνω. Ναι. Μια πρόταση που οφείλω να την κάνω. Ας το βγάλουν αυτό πλέον στα καράβια και στα τρένα. Σε όλα τα βαγόνια επιτρέπεται η φόρτιση των κινητών τηλεφώνων. Για εμπορικούς λόγους τα έχουν μόνο στα κηλικεία ή δεν ξέρω πού είναι. Γιατί, να που βρέθηκαν άνθρωποι εκεί που ήταν. Έγινε μια στιγμή, ναι. Και είναι τόσο απλό δεν αυτό. Δεν ήταν στον χώρο τους. Και είναι τόσο απλό αυτό που λέτε. Δηλαδή, πολλοί νεκροί στο κηλικείο, γιατί ήταν εκεί το συνέδριο. Όλοι πίνανε καφέ. Εφορτίζουν. Ήταν όλα τα νέα παιδιά εκεί. Θέλω. Δεν θα πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι έχετε δώσει το βασικό. Μου κάνει εντύπωση ότι καταθέτεται το σημείο 27 που λέτε. Από έγγραφο της εταιρείας Security που μεταξύ άλλων είχε την αρμοδιότητα χειρισμού των καμερών καταγραφής στους σταθμούς του σιδηροδρόμου, διαπιστώνεται ότι ενώ τη ζητήθηκε παράταση του χρονικού διαστήματος πέρα των 15 ημερών για διατήρηση του υλικού σταθμούς διαδρομής από Αθήνα μέχρι Λάρισα, δεν τη ζητήθηκε το ίδιο για τους σταθμούς από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα για να ελεγχθεί και η κίνηση, άρα και η σύνθεση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ναι, χωρίς να προσδιορίζει πότε και από ποιον. Συνεχίζει το τέτοιο. Ναι. Τι έχει συμβεί. Υπάρχει ένα ερώτημα του κυρίου Ανακριτή προς την στο ΡΟΣΕ και το ρωτάει αυτό το γεγονός. Γιατί δεν υπάρχουν βίντεο καταγραφής της κινήσεως της εμπορικής, αλλά υπάρχουν της επιβατικής. Λέει αυτό λοιπόν ότι για το μεν μας ζητήθηκε και για το άλλο, για αυτό που μας ζητήθηκε είναι προγενέστερο το αίτημα, ενώ για το. Δηλαδή θέλει να πει ότι πριν τη σύγκρουση είχε ζητηθεί να υπάρχει και έτυχε. Αυτό δεν ερευνήθηκε περαιτέρω, να δούμε πόσο έτυχε. Διότι αυτό το 15 ημερών είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή λέει εν ολίγης ότι για την μεν κίνηση της επιβατικής έχω στοιχεία εικόνας, διότι προγενέστερα μου είχαν ζητήσει κάτι τέτοιο. Ναι, ωραία, σύμφωνοι. Αλλά την πρώτη του μήνα λειτουργεί το 15 ημερών. Δεν απαντάει από πρώτο προγενέστερα από ότι είναι από πρώτη ως 15 ή 17. Και επιπλέον το ερώτημα είναι, καλά, αφού υπάρχει, γιατί δεν ζητήθηκε από πρώτη ως 15. Ή γιατί δεν έκοψε κανένας η κεφαλή του. Βρε άδερφε, ένα τέτοιο χαλασμός έγινε. Και εσύ πας και σβήνεις το βίντεο. Ακόμα και αν δεν του ζητηθεί. Υπεύθυνη θέση είναι η security, δεν είναι κάτι πέταμα. Έχει, είναι χαλασμός κύριο, δεν είχε την περιέργεια να δει τι έγινε. Δεν έχω και εγώ το δικαίωμα. Εντάξει, ερευνητής είμαι. Να έχω μια υποψία. Να λέω, καλά, ρε αδερφέ, να εκφράσω μια προσωπική άποψη. Αυτό έχει κατατεθεί στην ανάκριση. Βέβαια. Θεωρείτε ότι μετά από αυτό το πόρισμα, γιατί 5 μέρες όλη η Ελλάδα αυτό συζητάει. Και όλα τα μέσα. Οφείλω να το πω αυτό. Θεωρείτε ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζει η ταχύτητα, η υπόθεση. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ ό,τι είχα να εισφέρω στην ανάκριση το συνέφερε. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να αξιολογηθούν αναλόγως. Και αν μας διαπιστώσουν ότι λέμε ψέματα, να μας βγάλουν στο μεϊντάνι, στην πλατεία. Ναι. Κατά τη γνώμη σας, η ανάκριση μπορεί να μην τα λάβει υπόψη της πλέον. Σύμφωνα με την ποινική δικονομία, οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων συνεκτιμούνται. Τα στοιχεία και οι αποδείξεις αυτή τη φορά είναι καταλυτικές που και να θέλει κανείς να μην τα λάβει υπόψη δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, κύριε Κοκοτσάκη. Όχι, να σας ευχαριστήσω απλά. Δεν με ευχαριστεί αυτή η συζήτηση. Στενοχωριέμαι με γιατί στο μυαλό μου πάει συνέχεια. Αλλά ήταν ιερό χρέος μας. Δεν κάνουμε επιλογή ευθυνών εμείς, κύριε Γιώργο. Οτιδήποτε και αν αποδειχθεί και το λέω με πόνο ψυχής.
Δεν έχω απέναντι σε κανέναν υποχρέωση. Να σας πω και κάτι μυστικό, καθόλου μυστικό. Ένα πραγματογνώμονα ανεξάρτητο, ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, πριν τον διορίσουν, ρωτάνε. Κανείς ιδιώτης δεν ορίζει πραγματογνώμονα, ο οποίος πιθανό να πει πράγματα που δεν αρέσουν σε εκείνον που τον διορίζει. Αυτό σε εμάς δεν ισχύει. Γι' αυτό δεν έχω και δουλειά τέτοιου είδους. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Λοιπόν, μου αρκεί και μόνο το ότι προσφέρατε όλοι, θέλω να το ξαναπώ αυτό, σε εθελοντική βάση την προσπάθειά σας με το γνωστικό το αντικείμενο έκαστος. Και κυρίως, συγγνώμη για να προσθέσω, ή όσοι προσπαθούν να μας εμπλέξουν σε πολιτικά κόμματα. Ναι, έχω στα χέρια μου, και θέλω να το πω. Ας το πουλήσουν σε ένα τοίχο καλύτερα. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου επιστολές που έχετε στείλει σε όσους αποφάσισαν, δικαίωμά τους είναι αυτό, δημοκρατία έχουμε, να εμπλακούν στο πεδίο των υποψηφιωτήτων ευρωεκλογών. Αμέσως τους γνωστοποίησατε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να σχετιζόμαστε με την εκπροσώπησή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας επιτυχία, αλλά εμείς μένουμε έξω από αυτό. Δεν έχουν ακουστεί αυτά όλα και τα... δεν θέλατε εσείς, αλλά το λέω εγώ. Όλα τα μαθαίνετε, βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ποιοι συνέταξαν αυτή την έκθεση.